Μια τεράστια μπίζνα καλά οργανωμένη επάνω στις πλάτες αθώων ασυνόδευτων παιδιών έχει στηθεί όχι απλώς με συνενοχή αλλά με πρωταγωνιστικό ρόλο της ίδιας της κυβέρνησης όπως αποκαλύπτεται. Όπως προκύπτει από απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Βουλή σε ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Μπογδάνου από το 2019 έχει στηθεί μια μπίζνα που ξεπερνά κατά πολύ ακόμα και την Κιβωτό του κόσμου. Συνολικά αποκαλύπτεται ότι έχει πληρωθεί μέσω βασικά 4 Υπουργείων μέσα σε μόλις 3 χρόνια από το 2019 έως το 2022 το κολοσιαίο ποσό των 88 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για απίστευτο ποσό το οποίο δόθηκε σε μη κυβερνητική οργάνωση όπως η Κιβωτό του κόσμου και κανείς δεν ξέρει πώς αλλά και πού δαπανήθηκε εκτός από το γεγονός ότι έστελαν στο Δημήτρη Λιγνάδη παιδιά. Να θυμίσουμε ότι όπως και στο σκάνδαλο των υποκλοπών με προσωπική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα ασυνόδευτα παιδιά υπάγονται απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Η απάντηση στον βουλευτή Κωνσταντίνο Μπογδάνο αναφέρει τα 4 υπουργεία που έδωσαν τα λεφτά στις μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι του Εθνικής Άμυνας 166.966 ευρώ, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 1.218.213 ευρώ, το Υπουργείο Εσωτερικών 1.566.533 ευρώ και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το ποσό των 85.075.483 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι η ΜΚΟ με την επωνυμία The Home Project ήταν στη γενική εικόνα των ΜΚΟ που διαχειριζόντουσαν τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα και η οποία επίσης έχει συγγενική σχέση τόσο με το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον αλλά και με την μητέρα όλων των ΜΚΟ, την περιβόρητη Solidarity Now του George Soros.